Θα μείνουμε στο θέμα, καθώς μετά το τέλος της συνέντευξης τύπου του Κωστή Χατζηδάκη για τις αλλαγές της ΔΕΚΟ, βουλευτές του ΚΚΕ εισέβαλαν στην αίθουσα, ζητώντας συνάντηση του Υπουργού με εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ. Ο Νίκος Ρογκάκος ήταν εκεί και θα μας περιγράψει τώρα όσα συνέβησαν. Και ευνηδιαστήκαμε, διότι όταν είχε τελειώσει η συνέντευξη, είχαν συγκεντρωθεί βέβαια οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ από κάτω και ζητούσαν να δουν τον Υπουργό, χωρίς να το ξέρει ο Υπουργός. Δεν είχαν ζητήσει από πριν ραντεβού. Ανέβηκαν λοιπόν ο κύριος Παφίλης, ο κύριος Κατσότης, τους βλέπουμε κιόλας στην αίθουσα και του είπαν του Υπουργού, γιατί δεν έδειξε τους εργαζόμενους. Ο Υπουργός είπε θα τους δεχτώ και βεβαίως του είπαν γιατί κατέθεσε μια τροπολογία για τη ΛΑΡΚΟ. Νομίζω όμως ότι αξίζει καλύτερα να δούμε το απόσπασμα. Πάμε να το δούμε. Τιμωρία τους βάζετε μέσα στον ήλιο, 40 βαθμούς. Μα είχα συνέντευξη, ευχαρίστω να σας δω. Όχι, ευχαρίστω. Ναι. Κόσμος έδωσε 3 φορές, 5 φορές έδωσε περιθώριο. Έχουν έρθει από τη ΛΑΡΚΟ, έχει έρθει όλη η ποιότητα. Σε 40 βαθμούς ονοκρασία. Τελειώσατε τώρα. Ωραία, ειδοποίησα να ανέβουν πάνω. Άνθρωποι είναι μέσα στον ήλιο τώρα, δηλαδή είναι, πώς θα το πω, βασανιστήριο. Ανέβουν εδώ, ναι. Δεν ήξερα τα ναι, ήταν έκτακτο. Ούτε ξέραμε ότι είχατε τροπολογία εσείς το βράδυ.